Περιφερειακές και δημοτικές εκλογές 2023 και όσο πλησιάζουμε προς την 8η Οκτωβρίου, όπου οι πολίτες με την ψήφο τους θα αναδείξουν τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες για την επόμενη πενταετή τους θητεία, δεν κολώνεται μόνο το κλίμα και οι συζητήσεις γίνονται περισσότερο έντονες, αλλά και πιο ενδιαφέρουσες. Εμείς κοντά μας, στο κεντρικό στούντιο του RTV, καλωσορίζουμε την υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με την παράταξη αξιοβίωτη ανάπτυξη Υπήρου, την κυρία Ευαγγελία Μητρογιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Υποψήφια στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Μάλιστα. Να ξεκινήσω λίγο από το πρόγραμμα του συνδυασμού, το οποίο βεβαίως και οι περισσότεροι έχουν διαβάσει, αλλά η παρουσίαση ενός ψηφοδελτίου και η παρουσίαση του προγράμματος έχει την έννοια ότι θα πρέπει και οι πολίτες με κάθε τρόπο να μάθουν το τι θα γίνει στα επόμενα 5 χρόνια. Θέλω λοιπόν να μου πείτε για αυτόν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, ο οποίος περιγράφεται στο πρόγραμμα της αξιοβίωτης ανάπτυξης, και αν αυτό είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τη νέα θητεία. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε και για τη διαπίστωση αυτή. Όντως, αυτός είναι ο ρόλος μας, ανεξάρτητα από τις προσωπικές επιδιώξεις. Ο ρόλος όλων των περιφερειακών, των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων, είναι να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του κάθε συνδυασμού. Και από αυτή την άποψη είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπόρεσα και ενημερώθηκα και διάβασα σχετικά και μπορώ πλέον έτσι με πολύ πυγμή και με πολύ ενθουσιασμό να επικοινωνήσω το πρόγραμμα, γιατί πραγματικά το πρόγραμμα του συνδυασμού μας και των πεπραγμένων των προηγούμενων θητιών του νυν υποψήφιου κύριου Περιφερειάρχη, του κύριου Αλέξανδρου Καχρημάνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έγιναν πολλά και προσδοκούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα, σύμφωνα και με τον προγραμματισμό που εξάγγειλε ο επικεφαλής του συνδυασμού. Αυτό που νομίζω που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να κατανοήσουν οι συμπολίτες, μάλλον να διώξουν μια παρανόηση που υπάρχει, ότι η Άρτα δεν λαμβάνει όσα της αναλογούν. Σίγουρα έχουμε μια περιφέρεια Υπήρου και αντίστοιχα υπάρχουν οι ενότητες. Όμως γίναν πράγματα στην Άρτα και προσδοκούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Ανασκευάστηκε κατά πολύ το οδικό δίκτυο και προσδοκούμε ακόμη περισσότερα όσον αφορά οδικές συνδέσεις σε πολλά χωριά. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τον τελευταίο καιρό παραδόθηκαν ο δρόμος Πηγές, Γέφυρα Κοράκου, ο δρόμος Τετράκομου Καστανιά, παραδόθηκαν κόμβοι που διασφαλίζουν την ασφάλεια των πεζών και των αυτοκινήτων, όπως είναι ο κόμβος στην Ελεούσα. Και βέβαια υπάρχουν και αντίστοιχα άλλες προγραμματισμένες τέτοιες παρεμβάσεις. Στον τομέα των υποδομών, πολύ σημαντική βάση δίνει ο συνδυασμός μας στον πρωτογενή τομέα, στον αγροτικό, κτηνοτροφικό και αλιευτικό κλάδο. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πόσο ο υποψήφιος περιφερειάρχης είναι πολύ ευαίσθητος σε τέτοια θέματα. Έγιναν ομβροδεξαμενές για τους κτηνοτρόφους, σκέπαστρα, παρεμβάσεις στον αγροτικό τομέα, αρδρευτικά έργα και έργα αντιπλημμυρικά, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και επίκαιρα. Έτσι. Και βέβαια ευελπιστούμε να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις σε αυτό το τομέα, όπως για παράδειγμα θέλουμε να γίνει η ενεργειακή ανεξαρτησία των ΤΟΕΒ, για να μπορούν να λειτουργούν με φωτοβολταϊκά, να μην είναι τόσο κοστοβόρα και να διασφαλίσουν βέβαια σε περίπτωση κάποιου πλημμυρικού φαινομένου ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, κυρίως των παιδινών. Από την άλλη, στον τομέα του πολιτισμού, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Καχρημάνης, έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα, περίπου 100 μνημεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Με εμάς, με την Κορονίδα, με την Παρηγορήτης, η οποία πλέον μπαίνει σε μια τρίτη φάση αναπαλαίωσης και παρεμβάσεων. Και βέβαια, έχει πλέον και το ΙΜΑΡΕΤ μπει σε μια τέτοια σύμβαση για να αναπαλαιωθεί. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι και τα θέματα στον τουρισμό. Ευελπιστούμε να αναπτύξουμε ιδιαίτερα για την περιοχή μας εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο αιματικός τουρισμός. Εμείς, ξέρετε, έχουμε το Χανόπουλο με τα αιματικά λουτρά και ευελπιστούμε να αποτελέσει πόλο έλξης για την περιοχή. Περιπατικός τουρισμός, το Ήπειρου Στράιλ, το οποίο έχει ενώσει Αετομιλίτσα με Καταράχτη. Επίσης, το δασικό χωριό στον Καταράχτη της Άρτας έχει πλέον περιέλθει στην περιφέρεια και ξεκινάνε οι εργασίες για ανάδειξή του ως πόλο έλξης της ευρύτερης περιοχής. Νομίζω ότι αυτά είναι λίγα μόνο από τα κομβικά σημεία στα οποία έχουν δοθεί προτεραιότητες και για τα οποία θα δουλέψουμε από την επόμενη μέρα.
Είστε νέος άνθρωπος και είστε και νέα στην πολιτική, μια που είναι η πρώτη φορά που είστε υποψήφια, έτσι δεν είναι? Ναι, η πρώτη φορά. Κάνοντας λοιπόν περιοδίες, συναντώντας κόσμο και στα ορεινά και στα παιδινά της Σάρκας, τι είναι αυτό που περισσότερο ζητούν οι πολίτες ή αυτό που διαβλέπουν, αν θέλετε, ότι υπάρχει έλλειμμα και θέλουν με κάποιο τρόπο να διορθωθεί? Ή σας λένε μπράβο, πολύ καλή αυτή η προσπάθεια, συνεχίστε το όμως, γιατί υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης? Αναμφίβολα, οι περιφερειακές εκλογές στις οποίες κατέρχομαι είναι ένας δύσκολος στίβος. Καταρχάς, από την γεωγραφική κατανομή. Πρέπει, όπως μου είπε κάποιος, είσαι σαν ένας μικρός βουλευτής. Όχι ότι επιδιώκω προς το παρόν. Έτσι. Αυτό που έχει σημασία σε μένα, που είμαι νεοεισερχόμενο μέλος, είναι νομίζω να με γνωρίσει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι οι άλλοι συνυποψήφοι μας, και ειδικά αυτοί που είναι εκλεγμένοι, έχουν να προβάλλουν ένα έργο. Εμείς, η προτεραιότητά μας είναι να μας γνωρίσει ο κόσμος και να το επικοινωνήσουμε το όραμά μας, τη δυναμική μας, το γεγονός ότι θα είμαστε εκεί και την επόμενη μέρα και ότι μπορούμε με τη ζωντάνια, με το ενθουσιασμό του Πρωτάρη, να δουλέψουμε για αυτούς. Αυτό που μου λέει ο κόσμος, η ανατροφόδοση που παίρνω, είναι αυτό ακριβώς που είπα. Ότι θέλουν τον περιφερειακό σύμβουλο να είναι δίπλα του και με την επόμενη των εκλογών. Να ακούσει τα προβλήματά του. Τα μικρά. Ξέρετε, δεν είναι όλα πολύ μεγάλα. Η διαφορά γίνεται από τα μικρά, από τα πλοϊκά. Από έναν δρόμο, από μια πλατεία που θα φτιάξεις, από ένα καθαρισμό. Άσχετα αν αυτό πολλές φορές περιέχεται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας ή όχι, αυτό που θέλουν πολλές φορές, αυτό που χρειάζεται, και αυτό το γνωρίζω καλά και ως παιδαγωγός, δεν χρειάζεται τόσο πολύ να μιλάμε, όσο να ακούμε, να μιλάμε με τη σιωπή μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, και αυτό έχω επιδιώξει, να πάω όσο, να βρεθώ όσο σε περισσότερα μέρη μπορώ, στο πιο ορεινό χωριό, στο χωριό του Κάμπου, στο Παράκτιο, παντού, όσο μπορώ και όσο μου το επιτρέπουν και οι υποχρεώσεις μου. Και όσον αφορά τα νέα, τα παιδιά, ένα μήνυμα που θα θέλατε να τους στείλετε, γιατί, όπως είπα και λίγο πριν, η στήριξη όλων νομίζω ότι σας αφορά. Με την ψήφο των πολιτών δυναμώνει η δική σας προσπάθεια, στον αγώνα που κάνει ο καθένας από εσάς. Άρα λοιπόν και ένα μήνυμα προς τα νέα, τα παιδιά. Ένα μήνυμα προς τα νέα παιδιά, ότι είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουμε μπροστά, να διεκδικούμε τα όνειρά μας, να διεκδικούμε την επόμενη μέρα, το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, να μην καθόμαστε στην ανάπαυλα μας και να κάνουμε απλά άγονη κριτική, αλλά να προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα, να επικοινωνήσουμε τα άγχη των συμπολιτών μας και να προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Την επόμενη μέρα των εκλογών όλοι θα είμαστε εδώ για να δουλέψουμε για το καλό της Άρτας μας, για το καλό του τόπου μας, από οποιαδήποτε θέση. Ευελπιστούμε βέβαια να είναι από μία θέση εκλόγιμη. Ολοκληρώσατε τις περιοδίες ή συνεχίζετε ακάθεκτη? Παρόλο που ήταν ένας μαραθώνιος όλο αυτό, τώρα νομίζω ότι βρισκόμαστε στο τελικό κατοστάρι. Επειδή είναι και το σχολείο, γι' αυτό τώρα. Ναι, είναι πολλές υποχρεώσεις, και οικογενειακές και επαγγελματικές. Βγαίνουμε στο φως του ήλιου εμείς το πρωί, που νομίζω ότι είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί μας βλέπουν καλύτερα, έχουμε καλύτερο φωτισμό. Μπορούμε να είναι άνθρωποι πιο χαλαροί, μιλάμε πάρα πολύ. Και βέβαια τα Σαββατοκύριακα είναι αφιερωμένα σε λίγο μακρινότερα ταξίδια, ανά την περιφέρεια, ανά τα χωριά μας. Γενικά στην υπάρχει... οικογένεια και στα παιδιά και στο σχολείο είναι πολύ η ρόλη, είπαμε, και είναι πολύ ρόλη. Πολύ η ρόλη. Πολύ ρόλη, αλλά νομίζω ότι με καλό προγραμματισμό, το έχω ξαναπεί, με στήριξη και με θέληση, όλα είναι δυνατά. Μάλιστα. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στον αγώνα σας, κυρία Μητρογιάννη. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.